Δυστυχώ 10 Φεβρουαρίου του 2023, ημέρα Παρασκευή, μεσημέρι, λίγες μόλις, μόλις ώρες πριν την αργία του Σαββάτου στο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, ακόμα μία φοβερή φωνική, τρομοκρατική, ισλαμική, αραβική, ψευτοπαλαισθηνιακή επίθεση όπου Ισλαμιστή Άραβα ψευτοπαλαιστίνιο τρομοκράτη, κάτοικο τη Ιερουσαλήμ, Ισραηλό κρατάλα Άραβα, ήρθε και στούκαρε το αυτοκίνητό του επάνω σε στάση πολιτών, θρησκευόμενων Εβραίων, Ορθόδοξων Εβραίων, ορθοδόξων Εβραίων, στην Εβραϊκή Θρησκευτική Συνοικία Ραμότ τη Ιερουσαλήμ, συγκεκριμένα στην διασταύρωση Ραμότ. Ραμότ-Τσόμετ-Ραμότ, της Ιερουσαλήμ, δολοφονώντας τρεις Εβραίους και τραυματίζοντας ακόμα έξι εκ των οποίων τρεις επίσης σε σοβαρή, κατάσταση, σε σοβαρή κρίσιμη κατάσταση. Οι νέοι μάρτυρες, οι δολοφονημένοι Εβραίοι, είναι, προσέξτε, 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 ο Ιακώβ Ισραήλ φάλι μόλις ηλικίας 6 ετών. Προσέξτε, παιδί μόλις ηλικίας 6 ετών. Ο αδερφός του, ο Ασέρ Μεναχέμ φάλει ηλικίας μόλις 8 ετών. Και ο Σλόμο Λέντερμαν, ο Σλόμο Λέντερμαν, σπουδαστής σε γησιβά, σε θρησκευτικό εβραϊκό σχολείο, στην Εβραϊκή Θρησκευτική Σχολή ηλικία 20 ετών. Αιωνία η Άγια Μαρτυρική Δίκαιη Μνήμη του των Μαρτύρων, των Εβραίων αυτών Μαρτύρων, ήθε ο κύριο να εκδικηθεί το αίμα του Ασέμ Γικόμ Νταμάμ. Αυτή η τρομοκρατική επίθεση έρχεται ακριβώς μια μισή δύο εβδομάδε ακριβώ μετά από την άλλη τρομοκρατική Ισλαμική επίθεση σε συναγωγή, επίση σε θρησκευόμενη συνοικία στην Ιερουσαλήμ, στον Εβέ Ιακώβ, όπου εκεί δολοφονήθηκαν. Όπου εκεί δολοφονήθηκαν 7-7 Ισραηλινοί Εβραίοι. Ανάμεσα τους τότε και ακόμα ένα 14χρονο παιδί Λοιπόν, αυτή είναι η Ισλαμική τρομοκρατία. Αυτή είναι η Ισλαμική τρομοκρατία. Αυτή είναι η λεγόμενη Αραβική ψευτοπαλαιστινιακή τρομοκρατία. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό είναι ο λεγόμενος Παλαιστινιακός Αγώνας για Ελευθερία που υποστηρίζει ο κάθε αριστερός φασίστας παγκοσμίως. Αυτού υποστηρίζουν οι αριστεροί. Παγκοσμίω, στο Ισραήλ, στην Ελλάδα και παντού. Οι διάφοροι liberals, οι διάφοροι progressives, όλο αυτό το αιδιαστικό, φασιστικό walk του, αυτού υποστηρίζουν. Όταν ακούτε αριστερό, οποιον, οποιονδήποτε άλλο, αλλά κυρίως αριστερό, liberal, αναρχικό, κομμουνιστή, να μιλάει υπέρ των Παλαιστινίων, των κακομήρων Παλαιστινίων. Βασικά αυτός ο τύπος υποστηρίζει τη σφαγή Εβραίων. Γιατί όποιος υποστηρίζει σήμερα και πάντα τους ψευτοπαλαιστίνιους, ένα λαό που δεν υπάρχει, έναν κάλπικο λαό, όπως οι Σκοπιανοί ποτέ δεν θα είναι Μακεδόνες, έτσι και οι λεγόμενοι Άραβες εδώ στη γη του Ισραήλ ποτέ δεν θα είναι Παλαιστίνοι. Αυτή η γη δεν τους ανήκει. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Εμεί οι πατριώτε Ισραηλοί, εμεί οι πιστοί Εβραίοι. Αυτή η γη, η μικρή γη, η γη του Ισραήλ ανήκει μόνο και μόνο στο εβραϊκό έθνο. Δεν ανήκει στου Άραβε. Δεν ανήκει στο Ισλάμ. Ξεκάθαρα. Όπω όλη η Ελλάδα ανήκει μόνο στο ελληνικό έθνο και δεν ανήκει στου Τούρκου ή στου λαφρομετανάστε. Ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά όποιο υποστηρίζει του ψευτοπαλαιστίνιου, βασικά υποστηρίζει τη σφαγή των Εβραίων. Υποστηρίζει αυτέ τι φοβερέ τρομοκρατικέ ισλαμικέ επιθέσει που όλη η ψευτοπαλαιστινιακή βρώμικη, βρώμικη δολοφονική κοινωνία τους στέκεται από πίσω. Γιατί αυτοί οι τρομοκράτε, αυτοί οι ισλαμιστέ ψευτοπαλαιστίνοι τρομοκράτε, δεν παίζει ρόλο αν είναι τη Χαμά, αν είναι τη Τζιχάντ Ισλαμία, αν είναι τη Φάταχ, αν είναι τη λεγόμενη διοίκηση ή του λεγόμενου λαϊκού μέτωπου τη ψευ ψευτοπαλαιστίνη του. Όλοι του θέλουν την καταστροφή και μόνο του Ισραήλ. Και δυστυχώ ένα μεγάλο κομμάτι των λεγόμενων Ισραηλινών Αράβων είναι ταυτισμένοι με αυτού. Όποιος λοιπόν τους υποστηρίζει, υποστηρίζει ένα νέο ολοκαύτωμα εναντίον του εβραϊκού έθνους. Γιατί αυτό δεν το κρύβουνε. Όταν σου λένε θα ελευθερώσουμε την Παλαιστίνη από τη μία πλευρά της θάλασσας μέχρι μέχρι, το... μέχρι, από τον ποταμό μέχρι τη θάλασσα, εννοούν από το ποταμό Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο. Δηλαδή καταστροφή απόλυτη του Ισραήλ και δεν το κρύβουν κιόλα. Και τι να πει τι να πει καταστροφή απόλυτη του Ισραήλ, σφαγή των Εβραίων του Ισραήλ των 6 εκατομμυρίων Εβραίων του Ισραήλ σήμερα. 6 με 7 εκατομμύρια Εβραίοι στο Ισραήλ σήμερα. Δηλαδή ένα νέο ολοκαύτωμα. Γι' αυτό μην ενοχλούνται οι αριστεροί παγκοσμίω όταν του λέμε ότι με την υποστήριξή του στου ψευτοπαλαιστίνιου δεν είναι απλά αντι-Ισραήλνοι, δεν είναι απλά αντι-Σιωνιστέ. Φυσικά δεν είναι ούτε ανθρωπιστέ ούτε ειρηνιστέ. Είναι αντισημίτε. Και δεν διαφέρουν σε τίποτα από του νεοναζί αντισημίτε. Σε τίποτα. Για μένα μάλιστα είναι και χειρότερη, γιατί ο ναζιστή τουλάχιστον δεν κρύβει το τι θέλει να κάνει. Ενώ οι αριστεροί το παίζουν φιλάνθρωποι, φιλοεβραίοι δήθεν, αντιρατσιστέ δήθεν. Τη στιγμή που οι ίδιοι υποστηρίζουν ένα νέο ολοκαύτωμα εναντίον του εβραϊκού έθνους. Πώς? Με το να υποστηρίζουν ξεκάθαρα και ξεδιάτροπα τους ίδιους τους φωνιάδες του εβραϊκού έθνους και τους χειρότερους δολοφόνους του εβραϊκού έθνους στον 21ο αιώνα στη σύγχρονη εποχή μετά το όλο καυτό. Αμή τι άλλο, και οι ίδιοι είναι ο Ναζί υποστηρίζουν τους ψευτοπαλαιστίνιους. Νομίζετε ότι αυτό είναι τυχαίο. Κάθε αντισημίτης υποστηρίζει τους ψευτοπαλαιστίνιους. Νομίζετε ότι αυτό είναι τυχαίο. Όχι βέβαια. Και γι' αυτό, όταν μιλάμε για τη λεγόμενη αριστερά στο Ισραήλ, θα σου πούνε κάποιοι μακοί αριστεροί στο Ισραήλ τους υποστηρίζουν. Ναι, δυστυχώ. Αλλά η αριστερά στο Ισραήλ είναι βασικά, και εδώ θα πούμε την αλήθεια, ξεκάθαρη. Όπω λέω ξεκάθαρα ότι όποιο υποστηρίζει ένα αντισημίτη, όταν ένα Εβραίο στο Ισραήλ ή στο εξωτερικό του υποστηρίζει, του ψευτοπαλαιστίνιου, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, είναι ένα Εβραίο αντισημίτη. Ένας εχθρός του εβραϊκού έθνους εκ των έσω. Ένας προδοτής. Τίποτα άλλο. Όποιος εβραίος έχει... έχει, το θράσος να δηλώνει υπέρ των ψευτοπαλαισθηνίων, να δηλώνει δημιουργία ψευτοπαλαιστινιακού... υπέρ της δημιουργίας ψευτοπαλαισθηνιακού κράτους μέσα στην υγεία του Ισραήλ, να βγαίνει να διαδηλώνει με ψευτοπαλαιστινιακά κουρέλια και του βλέπουμε στο Τελαβίβ. Του ακούμε ότι διαδηλώνουν αντίον τη Ισραηλινή κυβέρνηση. Οι αριστεροί στο Ισραήλ. Οι Εβραίοι αριστεροί στο Ισραήλ. Πώ κρατώντα αυτά τα ψευτοπαλαιστινιακά κουρέλια. Τη σημαία του εχθρού. Είναι σαν ένα Εβραίο να κρατάει ναζιστική σημαία με, με τη σβάστηκα επάνω. Το ίδιο πράγμα ακριβώ. Και όποιο Εβραίο κάνει τέτοιο, κάτι τέτοιο, είναι ένας εσχρός προδότης του εβραϊκού έθνους. Λοιπόν, όσο εδώ και μη παρέκει, θα μου πείτε ποια είναι η λύση. Ποια είναι η λύση. Θα σας πω ποια είναι η λύση. Η λύση πρώτα απ' όλα είναι πολύ απλή. Δύσκολη, αλλά απλή. Η λύση Βασικά, ο ίδιο ο Θεό την δίνει στην ίδια την τώρα. Στην στη βίβλο, Ναι, στη βίβλο. Ο Θεό λέει ξεκάθαρα στο λαό του Ισραήλ, όταν γυρίζει στη γη του Ισραήλ, ότι όποιο λαό κατοικούσε πιο πριν σε αυτή τη γη, πρέπει να πεταχτεί έξω από αυτή τη γη. Γιατί δεν πρόκειται να αποδεχτεί με κανέναν τρόπο το εβραϊκό έθνο όταν θα ξαναγυρίσει στην πατρίδα του. Εκτό βέβαια από εκείνου του λίγου οι οποίοι θα είναι πραγματικά έτοιμοι να αποδεχτούν την εβραϊκή κυριαρχία και εξουσία επάνω τους. Γι' αυτό εμείς και πάντα το λέμε αυτό. Δεν έχουμε πρόβλημα με τους Άραβες ως Άραβες. Δεν μας ενοχλεί αυτό. Μας, ενοχλεί όμως, μας ενοχλούν όμως εκείνοι οι Άραβες ή εκείνοι οι Εβραίοι που πολεμούν το εβραϊκό έθνος. Που νομίζουν ότι δίθεν ότι η γη αυτή τους ανήκει. Εκείνοι όμω οι Άραβε, οι λίγοι, οι ελά... ως ελάχιστοι που είναι υπέρ του εβραϊκού έθνου που σου λένε ναι, όντω αυτό το έθνο ανήκει στο εβραϊκό έθνο, αυτή η γη ανήκει στο εβραϊκό έθνο και μόνο. Εμεί έχουμε 22 αραβικά γάλα κράτη, αλλά αυτή η γη ανήκει στο εβραϊκό έθνο. Αυτού του λίγου ω ελάχιστου Άραβε του βγάζουμε το καπέλο και μπράβο του. Και αυτοί είναι πραγματικά σωστοί πατριώτε Ισραηλοί Άραβε και σίγουρα πρέπει να είναι μαζί μας, εδώ στη γη του Ισραήλ. Αλλά όλοι εκείνοι που πολεμούν το Ισραήλ εκ των έσω, είτε είναι Άραβες είτε ακόμα και Εβραίοι, όχι, δεν έχουν καμία θέση μέσα εδώ πέρα. Ποιο έθνο είναι έτοιμο να αποδεχτεί τους ίδιους του τους φωνιάδες, τους ίδιους του τους εχθρούς να ζήσουν μέσα στην ίδια του τη γη και να τους αφήνει ανεξέλεκτος να τον σφάζουν τη μία τρομοκρατική επίθεση μετά την άλλη και όχι μετά και το βλέπετε αυτό συνέχεια και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, συνέχεια, τη δεκαετία του, 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 του 1920 και πριν τη δημιουργία του κράτου του Ισραήλ. Ποια είναι λοιπόν η λύση, η αληθινή λύση, η απλή λύση, είναι να πεταχτεί κάθε εκτό του Ισραήλ έξω. Και κάθε προδότη του Ισραήλ, έξω τι είναι του Ισραήλ. Του ενοχλεί του αριστερού αυτό, τι κασίλα μα μεγάλη. Ε, οι αριστεροί στο Ισραήλ ενοχλούνται που του λέμε προδότε. Μα είσαστε προδότε αριστεροί του Ισραήλ. Είσαστε προδότε τη στιγμή που υποστηρίζετε του εχθρού μα. Τη, στιγμή που υποστηρίζετε του τρομοκράτε, του Ισλαμιστές. Τη στιγμή που υποστηρίζετε του ίδιου φωνιάτε μα, του λαού μα. Δεν είσαστε προδότε. Τι είστε, πατριώτε. Όποιο υποστηρίζει επίση στο όνομα δίθεν τη ειρήνη, δίθεν, νομίζουν ότι θα γίνει ειρήνη με το φανατικό Ισλάμ, αλλά δίθεται στο όνομα τη ειρήνη και καλά τη χρησιμοποιούν την ειρήνη ω δικαιολογητικό, να διαμελήσουν την ιδέα του στην πατρίδα, όποιο υποστηρίζει κάτι τέτοιο είναι προδότη, εθνομητενιστή. Κανένα πατριώτη ποτέ το ποτόν δεν είναι έτοιμο να διαμελήσει την ιδέα του την πατρίδα από μόνο του υπέρ των εχθρών του. Γι' αυτό και το ίδιο και στην Ελλάδα. Όποιο είναι έτοιμο να, δώ, να, να, δώσει νησιά τη Ελλάδα στην Τουρκία για να καθίσει η Τουρκία ήσυχη, είναι ένα προεσχρό προδότη. Το ίδιο και στο Ισραήλ, ο οποίο ήταν έτοιμο και είναι έτοιμο να διαμελίσει τη γη του Ισραήλ και δυστυχώ έχουν διαμελήσει τη γη του Ισραήλ αρκετά και να δώσει κομμάτι τη Εβραϊκή Πατρίδα στους ψευτοπαλαιστίνιου για να καθίσουν ήσυχοι, είναι ένα προδότη του έθνου του, τη πατρίδα του, του λαού του. Πόσο μάλλον πια είναι και ανοιχτά υπέρ των φωνιάδων, των φωνιάδων του Εβραϊκού Έθνου. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Η κατάσταση σήμερα στο Ισραήλ είναι τόσο προβληματική, τα λέω εδώ και χρόνια. Το αριστερό εθνομιδινιστικό παρακράτο διάβρωσε το Ισραήλ όλα τα τελευταία αυτά χρόνια, ήδη από τη δεκαετία του 1990. Και μιλάμε για μια αριστερά, αφήστε τα παραμύθια τη αριστερά των αριστερών, των αριστερών του Ισραήλ, που σου λένε «Μα και ο Μπέγκουριόν ήταν αριστερό, η Γκολτα Μέρη ήταν αριστερή. Ναι, αλλά η αριστερά τότε στο Ισραήλ ήταν πατριωτική. Η σημερινή αριστερά στο Ισραήλ είναι εθνομιδενιστική πλήρω και δεν διαφέρει καθόλου από την εθνομιδενιστική αριστερά τη Ελλάδα ή οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, και έχουμε ένα παρακράτο που έχει διεισδύσει σε όλε τι ανώτερε θέσει εξουσία που δεν αφήνει την κυβέρνηση την Ισραηλινή, την ψηφισμένη την πλειοψηφία του εβραϊκού έθνου στο Ισραήλ να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Παραδείγματο χάρη, βγαίνει τώρα η κυβέρνηση ο, ο Υπουργό Εθνική Ασφάλεια του Ισραήλ, ο Ιταμαρ Μπενγκβίρ, ο Μπενιαμίν Ετανιά, ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ, και σου λένε ότι πρέπει να πεταχτούν οι οικογένειε των τρομοκρατών από αυτέ τι τελευταίε τρομοκρατικέ επιθέσεις έξω, εκ, 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 τουλάχιστον, τουλάχιστον να απομακρυνθούν τουλάχιστον μονομερό, ω ως, ως ένα σημείο να, να απομακρυνθούν τουλάχιστον σε πρώτη φάση στη Γάζα. Βγαίνει η, βγαίνει η λεγόμενη ως, ε, σύμβουλος της κυβέρνησης, ε, η δικαστική σύμβουλος της κυβέρνησης, που βασικά δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι είναι η, ίδια, η ίδια έχει πάρει εξουσίες επάνω στα χέρια της που δεν πρέπει να τις έχει πάρει, αυτό, αυτό το σάπιο σύστημα στο Ισραήλ, μια ακροαριστερή που την έβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση ε, και σου λέει όχι, μου, ε, θα τους αφήσουμε μέσα στο Ισραήλ. Και ξέρετε κάτι, οτιδήποτε, οποιαδήποτε πατριωτική απόφαση παίρνει η κυβέρνηση στο Ισραήλ, όχι και όχι μόνο τώρα, βγαίνει είτε το Δικαστήριο του Ισραήλ, είτε η σύμβουλο τη κυβέρνηση του Ισραήλ, είτε η εισαγγελία, και βάζουν ό,τι στην κυβέρνηση και αφαιρούν του νόμου του πατριωτικού. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Ακούτε του αριστερού σήμερα να φωνάζουν ότι τελείωσε η δημοκρατία στο Ισραήλ. Τρίχε. Αυτή η δημοκρατία δεν υπάρχει στο Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ένα, ένα κράτο το οποίο διοικείται από μια δικαστική ακροαριστερή χούντα που εδώ και χρόνια κάνει ό,τι η ίδια τη γουστάρ υπέρ, υπέρ των Παλαιστινίων και εναντίον του ίδιου του Εβραϊκού Έθνου. Και τώρα, όταν σηκώθηκε μια αληθινή πατριωτική κυβέρνηση, ψηφισμένη την πλειοψηφία του Εβραϊκού Έθνου, να, να, να ξαναβαίνει την κατάσταση όπω πρέπει και να βάλει φραγμό σε αυτό το ασάπιο δικαστικό σύστημα που ελέγχει το Ισραήλ εκ των έσω και δεν αφήνει την κυβέρνηση να, και, 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 και την, και την Ισραήνική Βουλή, το ισραηλικό Κοινοβούλιο, την Κνέσσα να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, φωνάζουν οι αριστεροί ότι αυτό είναι η δικτατορία. Δηλαδή, το να πειράξει τη δικτατορία του, αυτό είναι, αυτό είναι η δικτατορία. Το να, το να προστατεύει τη δικτατορία του, αυτό είναι η δημοκρατία. Αυτή, αυτή, αυτό είναι το μυαλό τη αριστερά. Όλα ανάποδα. Λοιπόν, και όλα προπαγάνδε. Σάπιε. Γι' αυτό πρώτα απ, όλα, πρώτα απ' όλα, για να γίνει πραγματικά ε, αντιμετώπιση των τρομοκρατών, των Ισλαμιστών τρομοκρατών, πρώτα, 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 πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει αντιμετώπιση των ίδιων των προδοτών εκ των έσω. Να ξυλωθούν, όπω είπαμε, αυτή η ανώτατη δικαστική, όλη αυτή η ανώτατη δικαστική εξουσία να, όπως το λένε, να χάσει την υπέρμετρη αντιδημοκρατική δύναμη που έχει στα χέρια τη. Μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα αλλάξει τίποτα. Και επίση, η κυβέρνηση Τωρινή πρέπει να αρχίσει να απολύει τους συγκεκριμένους αριστερούς που ελέγχουν τις θέσεις εξουσίας και να μην τους, φοβεί, να μην τους φοβάται από τις θέσεις εξουσίας. Η συγκεκριμένη λοιπόν δικαστική σύμβουλος πρέπει να φάει πόδι, πόδι. Και όλοι οι υπόλοιποι μέσα στην αστυνομία, ακούμε τώρα διάφορους ανώτερους εξωματικού στην αστυνομία να, 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 πολεμούν εκ των έσω τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας, τον Ιταμπαρ Μπενγβίρ, και να του φέρουν εμπόδια Οποιοδήποτε, και λέω τώρα στον φίλο μου Πατριώτη Ιταμαν Μπενγκβιλ όποιο στέκεται μπροστά σου απόλυσε τον στείλτα στο σπίτι του τα πογαλάκια του και δρόμο όποιος αριστερός θέλει να συνεχίσει την αριστερή αυτή φασιστική δικτατορία στο Ισραήλ τα πογαλάκια του και δρόμο μην του φοβάστε αλλά και τώρα κάτι άλλο όταν και βασικά το βασικό θέμα λοιπόν είναι να αντιμετωπιστεί η προδοτική αριστερά. Μετά από αυτό, πώ αντιμετωπίζονται οι τρομοκράτε, μέχρι, μέχρι να φτάσει σε ένα σημείο το Ισραήλ έτοιμο και να μπορεί να, να πετάξει εκτό του Ισραήλ κάθε εχθρό, κάθε φιλοτρομοκράτη. Αλλά προσέξτε, τουλάχιστον για την ώρα. Να πει το εξή. Οποιοδήποτε. Α, ακούστε τι Ισλαμιστέ τρομοκράτε, ψευτοπαλαιστίνοι τρομοκράτε. Έχετε να κάνετε άνατρε στι τρομοκρατικέ επιθέσει. καλά πρόβλημα. Θα ξέρετε τα εξή. Πρώτα απ' όλα, κανεί τρομοκράτη δεν πρόκειται να βγει ζωντανό από οποιαδήποτε τρομοκρατική επίθεση που θα έρθει να κάνει. Ναι. Θέλει Άραβε Ισλαμιστή να έρθει να σκοτώσει, να δολοφονήσει Εβραίου και Εβρεόπουλα και και, 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 και Εβραία γυναικόπαιδα. Θέλει να δολοφονήσει Εβραίου. Ωραία. Να ξέρει ότι αν έρθει να δολοφονίσει Εβραίου δεν πρόκειται με κανέναν τρόπο να βγει ζωντανό. Με κανέναν τρόπο. Ακόμα γιατί πολλοί από αυτού πυροβολούν, στουκάρουν κτλ. Υπάρχουν κάποιοι που έρχονται να αυτοκτονήσουν, υπάρχουν όμω και κάποιοι άλλοι οι οποίοι ενώ δολοφονούν και μετά σηκώνουν τα χέρια του ψηλά. Και μετά ξέρουν ότι στι δυνατέ φυλακέ θα βρουν ζωή και κότα. Εξαιτία των μικροί που του προστατεύουν και κάνουν εκεί μέσα ό,τι θέλουν στι δυνατέ φυλακέ. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν τελείωσαν. θα πρέπει εδώ πέρα να βγει μια κυβέρνηση που να πει: και ήταν δει. Πρώτα απ' όλα αντιμετωπίζουμε του αριστερού και του κόβουμε το βήχα να μην μπορούν να μα επιβάλλουν τι ισλαμογολαγνικέ και προοδικέ του ε, αντζέντες μέσα στο Ισραήλ, έτσι ώστε να μπορεί η κυβέρνηση να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Μετέπειτα. Μετέπειτα. Κάθε Ισραηλινή τρομοκράτη πρέπει να ξέρει ότι θα βγει νεκρό. Νεκρό από οποιαδήποτε τρομοκρατική επίθεση έχετε να κάνει. Δεν πάει να σηκώσει τα χέρια. Ψηλά, τίποτα. Νεκρός. Και κάτι άλλο. Όσοι ήδη τρομοκράτε, δολοφόνοι Εβραίων είναι μέσα στι δυνατέ φυλακέ, όλοι θανατική ποινή. Θανατική ποινή. Στο Ισραήλ υπάρχει μάλιστα στον νόμο θανατική ποινή. Μη σα λένε άλλα πράγματα οι αριστεροί. Υπάρχει. Την εφάρμοσα μόνο εναντίον του Άιχμαν. Ήρθε η ώρα λοιπόν να την εφαρμόσουν τώρα εναντίον σε κάθε άλλον Ισλαμιστή τρομοκράτη. Όλοι λοιπόν οι, οι, οι τρομοκράτε που είναι μέσα στι δυνατέ φυλακέ στα ξενοδοχεία που το έχουν κάνει εκεί μέσα. Κρέμασμα. Και εγώ από τη δική μου πλευρά θα έλεγα δημόσιο κρέμασμα. Να το δει όλος ο κόσμο. Όλοι οι κουμένοι. Δημόσιο κρέμασμα. Και τα πτώματά του θα παραμείνουν κρεμασμένα μέχρι να σαπίσουν. Να τα, φάνε, να, τα φάνε, τα κοράκια. Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Μετέπειτα παίρνει το πτώμα του και το θάβεις μαζί με σώμα χείρου. Γιατί στο Ισλάμ υπάρχει η, η ιδέα ότι οποιοδήποτε μουσουλμάνος στάβεται με χείρο, ή με ζώο, ε, με γουρούνι, ε, δεν πρόκειται να πάει στον παράδεισο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και εμεί λέμε, είσαι τρομοκράτη, είτε θε να δολοφονεί σε Εβραίου για να πας στον παράδεισο με Σαν 72 παρθένε σου και να βάλει να τρώσει τα πιλάφια, κανένα πρόβλημα. Θα φροντίσουμε σύμφωνα με τη δική σου και καλά τη λογική, να μην πα σε κανέναν δίθεν παράδεισο σου. Ισλαμιστή τρομοκράτη. Ξέρετε κάτι, και αυτό το, έκανε, το έκανε και ο Αμερικανικό στρατό πρόσφατο και εναντίον στον πόλεμο του με την, με την Ελ και, και, με, το, το Άισι. Και, και ο Αγγλικό στρατό. Ωραία λοιπόν. Κάθε τρομοκράτη μετά που θα κρεμιέται ή μετά που θα, που θα εκτελείται επιτόπου, στην τρομοκρατική επίθεση, οι μετέπειτα όσοι είναι στις φυλακές μετά το κρέμασμα και μετά που θα έχουν σαπίσει τα πτώματά τους σε δημόσια εκτέλεση, σε δημόσιο κρέμασμα, θα παίρνονται ό,τι έχει μείνει τα υπολείμματά τους με γουρούνι, θάψιμο, πώς το λένε, ή πέταγμα στη θάλασσα, δεν μας ενδιαφέρει, θάψιμο σε περιοχή που δεν θα ξέρει κανείς που έχει θαυτεί χωρίς όνομα, χωρίς τίποτα. Δεν, δεν, φυσικά το πτώμα δεν επιστρέπεται στις δρομοκρατών ε, όπως κάνουν σήμερα και τους στάβουν με τιμέ, τίποτα. Δεν θα δεν ξέρουν οι οικογένειές τους, οι συγγενείς τους, το χωριό τους, ούτε, που, ούτε, καν που είναι Οκ, okay, πάμε παρακάτω. Ε, επιπλέον, οι οικογένεια των τρομοκρατών. Οι οικογένεια των τρομοκρατών. Απέλαση. Άμεση απέλαση. Καταστροφή του σπιτιού του και όχι απλά, πώ το λένε, ε, να κλείνουν ένα παράθυρο εδώ, ένα παράθυρο εκεί. Όχι, καταστροφή απόλυτη του σπιτιού του, γιατί και τι καταστροφέ των σπιτιών δεν τι κάνουν απόλυτα σε πολλέ περιπτώσει. Ξεδίε πάει το δικαστήριο να κατέβεται και, 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 απογορεύει. Καταστροφή του σπιτιού τους, του, του τρομοκράτη και τη οικογένειά του. Και επιπλέον, όχι μόνο αυτό, απέλαση τη οικογένειά του. Πού κάποιοι θα σου πούν στη Γάζα. Εγώ θα πω, ακόμα και στη Συρία. Στη Συρία, που είναι πια no man's land. Στη Συρία εντελώ πέταγμα έξω. Τι θα πει ο κόσμο, δεν μα ενδιαφέρει. Αυτή η υπεύθυνη τρομοκρατική επίθεση εναντίον Εβραίων, δολοφόνησε Εβραίου. Ναι, η οικογένειά του που συνήθω οι οικογένειέ του του υποστηρίζουν. Έξω, 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 έξω. Και όχι μόνο αυτό. Μετέπειτα το χωριό του τρομοκράτη που συνήθω στι περισσότερε περιπτώσει χαίρονται και είναι υπερήφανοι και μοιράζουν γλυκά στι τρομοκρατικέ επιθέσει. Ωραία. Το χωριό του τρομοκράτη, εγώ από τη δική μου πλευρά του απέλευε θα του απέταγα όλου έξω. Αλλά για την ώρα, τουλάχιστον για την ώρα, το χωριό του τρομοκράτη, πώ το λένε, πώ το λένε, κλείσιμο. Κανεί δεν μπαίνει στο χωριό για ένα μήνα τουλάχιστον. Όταν λέω κανεί, δεν μπαίνουν τροφέ, δεν μπαίνει τίποτα σχεδόν. Ούτε φάρμακα έτσι. Ούτε δουλειέ να μην βγαίνουν τα σπίτια του. Έτσι ώστε να μην μπορούν, έτσι ώστε να μην μπορούν, πώ το λένε, να, να να σηκώσουν κεφάλι και να καταλάβουν ότι αν έρθει να πειράξει Εβραίου, αν έρθει να δροφονήσει Εβραίου, αυτή θα είναι η τιμή που θα πληρώσει. Οκ. Okay. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Ε, για να γίνουν όμω. Για να γίνουν. Και αυτό ο κόσμο δεν καταλαβαίνει. Μερικέ φορέ οι πατριώτε στην Ελλάδα μου λένε Μα γιατί δεν το κάνετε. Και του λέμε Δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα. Γιατί έχουμε αυτό το αριστερό σάπιο σύστημα που του υποστηρίζει. Δώστε μας λοιπόν ε, και προσθένετε το τουλάχιστον την ηθική δύναμη να, ξε, να, απ όλα, να, ξε, να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση με αυτό το αριστερό σάπιο σύστημα στο Ισραήλ. Και γι' αυτό ακούτε όλου του αριστερού σήμερα στο Ισραήλ, αυτού του μειοψηφικού αριστερού, να φορίζουν, να φωνάζουν, να αγκαρίζουν, να κάνουν ταραχέ. Γιατί καταλαβαίνουν ότι εάν το σύστημά του στο σάπιο πέσει, τελείωσε η υπόθεση. Μετά ο λαό, ο Ισραηλό, ο πατριωτικός λαό μπορεί να έχει την εξουσία στα χέρια του. Αλλά μέχρι τότε αυτοί οι Ισλαμολάγνοι, αυτοί οι προδότε, μα κρατάνε, πώ το λένε, όμοιρου τη δική του αρ, αρρωστημένη, αντιεβραϊκή αντι, 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 και ευρεοαντισημητική του ατζέντα. Και τώρα θέλω να τελειώσω με κάτι το οποίο επίση με πικραίνει ιδιαίτερα. Μαθαίνω ότι την επόμενη ακριβώ εβδομάδα, η μέρα Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθο, στην, Ισραητική Κοινότητα Αθηνών οργανώνεται στο Πνευματικό Κέντρο ε, της Αθήνας μία εκδήλωση, συζήτηση όπως τη λένε, ε, για το θέματα του Ισραήλ και επειδή λίγο τα ελέγχω αυτά, συνήθως έχουν να κάνουν τέτοιες συζητήσεις για θέματα Ισραήλ εδώ και πφ, μήνες, ως και δεκαέσου και χρόνια. Ε, αλλά τώρα βρήκαν ευκαιρία να κάνουν θέμα, συζήτηση για τα θέματα του Ισραήλ για να μιλήσουν για τη δημοκρατία του Ισραήλ που κινδυνεύει. Από, ποιου, από ποιον? Από την ψηφισμένη κυβέρνηση του Ισραήλ. Με άλλα λόγια και με το πάνελ των συνομιλητών που είδα εκεί πέρα, το οποίο είναι ένα πάνελ από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεκάθαρη αριστερή ε, ιδεολογία ιδεολογία, πότε φαίνεται η κοινότητα των Αθηνών, το πνευματικό κέντρο, οργανώνει, με άλλα λόγια, μία εκδήλωση ξεκάθαρα εναντίον τη κυβέρνηση του Ισραήλ. Και αφήστε τα λόγια, τα παραμύθια ότι θέλουν να ενημερώσουν τον κόσμο. Τρίχε. Θέλουν να κάνουν προπαγάνδα αριστερή. Αυτό που του γύρισα και του είπα, ότι οι παιδιά, αν θέλετε πραγματικά να κάνετε ενημέρωση, φέρτε να ακουστεί και η άποψη τη δεξιά του Ισραήλ, τη πλειοψηφία του Εβραϊκού Έθνου στο Ισραήλ, τη ίδια τη Ισραηλινή κυβέρνηση στο Ισραήλ. Γι' αυτό του είπα, είμαι εγώ διατεθειμένο να παρουσιαστώ διαμέσου του Zoom στη συγκεκριμένη εκδήλωση για όποιον έρθει, για να εκφέρω και την άποψη του τη πλειοψηφία του λαού του Ισραήλ. Δεν μπορείτε να κάνετε μόνο εδώ πέρα αριστερή προπαγανδούλα. Λοιπόν, μέχρι τώρα, από ό,τι κατάλαβα, να δούμε, περιμένω, αρχίζουν και μου λένε διάφορε πώ το είναι, διάφορε ψευτοδικαιολογίε. Ελπίζω να με αφήσουν. Αν όμω δεν με αφήσουν, σημαίνει ότι το πραγματικό κέντρο των Αθηνών, ένας, η ίδια η κοινότητα των Αθηνών, η ηγεσία τη τουλάχιστον, ε, το λένε, παίρνει ξεκάθαρη γραμμή εναντίον της ίδιας της κυβέρνηση του Ισραήλ. Εναντίον της ίδιας της πλειοψηφία του εβραϊκού λαού, του εβραϊκού έθνους, του υγιούς εβραϊκού έθνους μέσα στο Ισραήλ. Και είμαι 100% σίγουρος ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ίδιων των Εβραίων στην Ελλάδα είναι υπέρ του Ισραήλ και ένα μεγάλο κομμάτι επίσης των Εβραίων της Ελλάδας, όχι, α, ε, ε, όχι αυτοί που θέλουν να λέγονται και καλά ότι είναι οι εκπρόσωποι, okay, ένα μεγάλο κομμάτι των απλών Εβραίων, των απλών Εβραίων, όχι των Ιχθινόντων, των απλών Εβραίων, στην Ελλάδα, ίσω είναι και υπέρ τη κυβέρνηση του Ισραήλ, τη σημερινή. Είναι υγιεί Εβραίοι κάποιοι από αυτού. Ω αρκετοί από αυτού. Αλλά κάποιοι καπηλεύονται τη φωνή του. Καπηλεύονται τη φωνή του. Okay? Και προσπαθούν με τέτοιου πλάγιου τρόπου να δημιουργήσουν λαθασμένα συμπεράσματα λαθασμένα συμπεράσματα και να κάνουν προπαγανδούλες αριστερές εναντίον της ψηφισμένης από την πλειοψηφία του εβραϊκού λαού στο Ισραήλ κυβέρνηση της Ισραηλινής. Δεν θα τους αφήσουμε. Τουλάχιστον δεν θα τους αφήσουμε χωρίς αντίλογο. Χωρίς αληθινό εβραϊκό πατριωτικό αντίλογο. Ε, με τη βοήθεια του Θεού εδώ είμαστε και συνεχίζουμε ο λαός του Ισραήλ ζει και το έθνο του Ισραήλ τελικά θα νικήσει. Με τη βοήθεια του Θεού θα νικήσει. Θα νικήσει τους προδότες και θα νικήσει τους εχθρούς του. Αιωνία η Άγια Μαρτινική Μνήμη ε, του Άσρε Μενάχεμ φάλι ηλικίας 8 χρονών, του αδερφού του Ιακώβ Ισραήλ φάλι ηλικίας 6 χρονών, και του Σλόμο Λέντερμαν, ηλικίας 20 ετών. Ήθε ο Κύριος να εκδικηθεί το αίμα τους. Ασέμ γικόμ νταμάμ.